και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά και τύχη και τιμή να έχω πλάι μου τον κύριο Γιώργο Δρακόπουλο. Για πρώτη φορά συναντιόμαστε εδώ στη Σύρο. Να μιλήσουμε για το καρναβάλι μας, να μιλήσουμε για την UNESCO, να μιλήσουμε για την ομάδα σας, τις δραστηριότητες που έχετε, την αγάπη που έχετε για το νησί μας, για τη Σύρο, για τα νησιά μας, για τη Σαντορίνη. Και να στήσουμε άλλη μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ μας. Γιατί οι Έλληνες περισσότερο παρά ποτέ έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχουμε γέφυρες επικοινωνίας. Αυτή η κρίση είναι κρίση αξιών και ηθών και εμείς που ασχολούμαστε με τα καλλιτεχνικά το ξέρουμε καλύτερα αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο Δρακόπουλε? Και νομίζω ότι πρέπει να εξαπολύσουμε μια επίθεση μεγάλη πολιτισμού, να νικήσουμε όλες αυτές τις παθογένειες και να βρούμε ένα καινούργιο βηματισμό, κάτι που ταιριάζει σε αυτή την πατρίδα, την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτά. Έτσι. Συμφωνούμε. Και νομίζω ότι είναι και συνθήματα της UNESCO αυτά. Και μάλιστα του Πειραιός που έχουμε τη χαρά να είναι ο κύριος Μαρονίδης επικεφαλής, ένας καλός άνθρωπος και φίλος, ένας άνθρωπος του πνεύματος και της ψυχής. Θα τον έχουμε αύριο κοντά μας. Τι θα συμβεί λοιπόν αύριο? Καλώς ήρθατε στη Σύρο, καλώς ήρθατε στο Συριανό Καρναβάλι. Σας ευχαριστούμε για το κάλεσμα. Για μας είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο όμορφο νησί σας, κατά ψέματα, και με τόση ιστορία που έχει. Και θρησκευτική ιστορία. Εμείς είμαστε ο μέλος του UNESCO. Με πρώτο τον κύριο Μαρονίδη και τον Γιάννη, ασχολούμαστε με πάρα πολλές δραστηριότητες, ειδικά με τη, κατά τις τόχες πάρα πολύ. Έχουμε δημιουργήσει δομές σε διάφορους δήμους. Την εποχή. Ναι. Σε διάφορους δήμους, Νίκαια, Κερατσίνη, Πέραμα, Πειραιά. Εσείς είστε Πειραιώτης, είστες, έτσι. Ναι, εγώ είμαι Κερατσίνη, στο Κερατσίνη μένω. Εντάξει, Πειραιώτης. Πειραιώτη, ναι. Κερατσίνη είναι Πειραιάς. Σωστά. Και έχει το ανάλογο τίμημα, ας πούμε, την ομάδα να ασχολείται με τις δομές. Έχουμε καθημερινά πολλούς ανθρώπους που έχουν ανάγκη να είναι κοντά μας για το φαΐ, για μια βοήθεια και προσωπική βοήθεια. Όσο μπορούμε, ευτυχώς έχουμε πολλούς εθελοντές κοντά μας και βοηθάνε σε αυτό το έργο μας. Από εκεί πέρα έχουμε δραστηριότητες πολιτισμού, είτε είναι εικαστικά, είτε είναι χοροδίες, παράδοση, προσωπικούς χορούς, τίποτα είναι αυτή η δραστηριότητα, και έχουμε φτιάξει τις ανάλογες ομάδες. Γιατί όπως ξέρετε πια, η παράδοση και γενικά ο πολιτισμός περνάει φοβερή κρίση. Πια δεν αναγωνίζεται κανένα κονδύλι για τον πολιτισμό. Γιατί και λογικό είναι, πάνω απ' όλα αν υπάρχει... Παρ' όλα αυτά ανθεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά ανθίζει. Υπάρχει αυτό είναι το οξύμορο. Όντως. Και εδώ υπάρχει ένα το πολύ θετικό που έχει φέρει η κρίση. Ότι πια... Μας έχει φέρει πιο κοντά. Μας έχει φέρει πιο κοντά. Γιατί μέχρι πριν κοιτάγαμε όλοι να πάρουμε ένα κονδύλι. Κατά ψέματα. Από το τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου μας. Οποιοδήποτε φορέα. Μιλάμε για 500 ευρώ, 1000 ευρώ. Αν τύχει ένα κονδύλι να μας βοηθήσει να κάνουμε μια εκδήλωση. Ωραία, σωστή. Ή και να βγάλουμε τα έξοδά μας. Από εκεί πέρα, αφού καταργηθήκαν αυτά τα κονδύλια, δεν υπάρχει τίποτα για κανένα σύλλογο. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η φτώχεια ή οι φτωχές οικογένειες, να δούμε τι μπορούμε να βοηθήσουμε και μετά ο πολιτισμός. Από εκεί πέρα πήραμε την πρωτοβουλία όλοι. Μπορείς και μέσα του πολιτισμού όμως να βοηθήσει τις φτωχές οικογένειες. Ναι, δεν το καταλαβαίνω όμως έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό όλοι οι πολιτιστικοί συλλόγοι, λίγο πολύ, ειδικά οι δυνατοί συλλόγοι, οι δυνατοί με την έννοια ότι έχουν πάρα πολύ κόσμο, αυτή εννοώ με την έννοια δύναμη. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και έχουμε ενωθεί μεταξύ μας και δημιουργούμε διάφορες δραστηριότητες. Όπως και αυτή η καινούργια. Όπως και αυτή εδώ. Κάποιες φορές κάνουμε δραστηριότητες, μαζεύουμε τρόφιμα. Δεν βάζουμε είσοδο, δεν υπάρχει είσοδο. Μαζεύουμε τρόφιμα και όλα αυτά τα τρόφιμα τα δίνουμε σε φτωχές οικογένειες που έχουν ανάγκη δηλαδή. Χαρά μας είναι τώρα. Να συμμετέχουμε και εμείς στο τρίμερο, το μεγάλο τρίμερο του καρναβαλιού των αποκριών που έχετε αυτές τις μέρες. Γι' αυτό με συνεργασία με το τοπική αυτοδιοίκηση, με το Δήμο Σύρου και με κύριο συνεργάτη, την αντιδήμαρχό σας, την κύριε Μετρινού Θωμαή, καταφέραμε να συμμετέχουμε στο Θέατρο Απόλλων την Κυριακή το πρωί 10 η ώρα. Θα έρθουν 8 χρεωτικά. Εκεί 13 του μήνα, δεν έχουμε. 13 του μήνα, σωστά. Το πρωί. 11 το πρωί. 11 το πρωί.
Και θα συμμετέχουν 7 συλλόγοι απ' έξω που θα έρθουν από διάφορα μέρη από την Ελλάδα. Ποιοι θα είναι, τους θυμόμαστε? Ναι. Τους πούμε. Δόξα Θεώ, ναι. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κερατσινίου Θυμετάδε, από την παλιά ονομασία του Δήμου Κερατσινίου, Δήμος Θυμετάδο, φέρει την παλιά ονομασία του. Είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούπολης Χωροέκφραση, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Βαβάρας Ο Φάρος, Ποντιακός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Τα Περιστέρια, οι εργαζόμενοι Νέας Σμύρνης, του Δήμου Νέας Σμύρνης, ο Ελληνικός Πολιτιστικός Σύλλογος Υγειαχώρος, είναι Πειραιά, ανοίξω Πειραιά. Το ξέχασα κανένα, ναι. Νομίζω ότι τους είπαμε όλους. Και από εδώ συμμετείχε και το Λύκειο Ελληνικού Δοσίου, που είναι και οικοδεσπότες. Ναι. Θα ανοίξουν και την εκδήλωση ομοφορέα. Ναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εορταστικό πλαίσιο, θα συμμετέχουμε και στο καναβάλι της Ανωσίου Παραμονή το βράδυ και ανήμερα 4,5 ώρα στο μεγάλο καναβάλι που έχουμε πια εδώ, στη Σύρο. Θα συμμετέχετε ως μεταφιασμένοι, δηλαδή, πώς θες? Ναι, όχι με παρουσιακές φορέσεις, με το μία από κράτικες, κανονικά στολές. Στολές. Τώρα πια μιλάμε για στολές εκεί, από κράτικες στολές. Θα έχουμε στολές δικές μας. Έχετε φέρει στολές. Ναι, ναι, έχουμε από όλα εδώ. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά, ναι. Γίνεται και ως χορευτές και ως μεταφιασμένοι. Ναι, ναι. Τις παρουσιακές φορέσεις τις φοράμε στο θέατρο από όλων, που είναι τιμή μας που θα χορέψουμε στο θέατρο. Η δική μας τιμή είναι. Που είναι ένα πιστό αντίγραφο, είναι κόσμιο πραγματικά. Δηλαδή ένα πιστό αντίγραφο της Κάλας Μιλάνου και είναι η χαρά μας και η τιμή μας που θα συμμετέχουμε. Είτε και σαν χορευτές, αλλά και σαν διοίκηση και σαν συνοδοί που έρχονται πολύ μαζί μας. Και μιλάμε, είναι μαζί μας περίπου, αν θυμάμαι καλά, 7 συλλόγοι, περίπου 280 άτομα. Είμαστε πάρα πολλοί κόσμοι που έρχομαστε. Είσαστε τώρα, ναι, 280 άνθρωποι. Αύριο το πρωί θα δείτε. Έχετε με τον Blue Star. Πέροχα. Το Πάρος το πρωί. Και θα είναι χαμός να περάσουμε καλά έτσι, το τρίμερο. Θα έχω τη χαρά και την τύχη να σας καταγράψω τηλεοπτικά. Και να έχετε και σε ένα θύμιο. Και μακάρι αυτό να το ξανακάνουμε και του χρόνου και του παραχρόνου, να γίνει και θεσμός σε καμιά φάση. Να έχονται συλλόγοι δηλαδή σε αυτό το τρίμερο. Από εσάς εξαρτάται, εμείς με χαρά θα σας δεχόμαστε στην φιλόξενη αγκαλιά του νησιού μας. Με χαρά και με τιμή θα σας δεχόμαστε, κύριε Γιώργο Δρακόπουλε. Εμείς, κοιτάτε, είναι χαρά μας να μεταδίδουμε πολιτισμό. Και πάνω απ' όλα, ειδικά στα μικρά παιδιά, στα ανήλικα παιδιά. Όλοι οι συλλόγοι αυτοί που θα έρθουν, θα δείτε και στα βιογραφικά τους ότι ασχολιόμαστε πολύ με παιδικές ηλικίες, με παιδιά. Μικρά, μεγάλα, έφηβοι. Έχουμε πολύ ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Και μετά από εκεί πέρα, ο καθένας κοιτάζει και σαν σύλλογος ή με συνεργασία κάποιου συλλόγου μεταξύ τους, να έχουμε και το κοινωνικό το έργο κατά τις φτωχές οικογένειες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δημιουργούμε εκδηλώσεις μέσω, όπως είπαμε πριν, να επιγίνουν σε εκείνους. Έστω όταν μιλάμε με τρόφιμα τέτοια, υλικά πράγματα, όχι οικονομικά. Ο κ. Γιάννης Μανωνίτης σας συμπαραστέκεται στις όλες αυτές τις. Πάρα πολύ. Καταρχήν έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλή ομάδα γύρω του. Συντονίζει ωραία τα πράγματα με την άποψη ότι βάζει κάποιους υπευθύνους. Ο καθένας, είτε λέγεται διευθυντής, είτε λέγεται υπεύθυνος τμήματος, οτιδήποτε είναι αυτή η δραστηριότητα. Και ο καθένας έχει δημιουργήσει και τη δικιά του έτσι, ομάδα και πάμε όλα καλά. Και είναι η χαρά μας που είναι κοντά μας ο κ. Μαρονίδης, γιατί είναι νέος άνθρωπος και διψάει για αυτό που κάνει. Και έχει μεγάλη σημασία για μας. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια και πρόεδρος του Ομίλου UNESCO και είναι και αντιπρόεδρος. Της Αμερικής, μου φαίνεται. Ναι, και της Αμερικής, αλλά είναι και αντιπρόεδρος όλων των αντίστοιχων ομίλων που υπάρχουν στις χώρες στην Ευρώπη. Και είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας της Επιτροπής αυτής. Και μας συμπεραστέκεται κοντά μας και η Μαρία Βαλλογιάννη. Έχουμε πολλούς μεγάλους εφοπλιστές, αγκαστικά δεν γίνεται διαφορετικά, να είναι κοντά μας, να συνεισφέρουν τον κάθε δικό τους τρόπο, όσο καλύτερα ξέρουν και μπορούν. Και εμείς τρέχουμε. Ωραία, ωραία. Επομένως, κλείνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή. Την Κύπρο, πρώτα ο Θεός. Δηλαδή, μεθαύριο. Θα δείτε του συλλόγου. 11 η ώρα στο απόγευμα. Ελεύθερη είσοδο είναι. Ελεύθερη είσοδο, εννοείται. Η έξοδο και η έξοδο ελεύθερη. Εκεί θα πρέπει να έχουν ένα πακέτο μακαρόνια να αφήσουν κανονικά.
Εντάξει, επειδή είναι το αρταστικό το θέμα μας και αφήνουμε στην πάντα αυτό. 4,5 ώρα έχουμε και το καναβάλι να συμμετέχουμε στην Ερμούβολη και έχουμε πολύ τρέξιμο. Γι' αυτό αφήσαμε το φαγητό στην άκρη τώρα. Τα πράγματα τρέχουν. Πώς σας φαίνεται η Σίδος και η Δρακόπουλε, πώς σας φαίνεται η σας άρεσε. Δηλαδή, τι να σου πω. Ακούγαμε Σύρο, περνάγαμε απ' έξω γιατί πάμε στη Σαντορίνη πολλά χρόνια. Είναι η γυναίκα σας από εκεί. Είναι η γυναίκα μου από εκεί. Συμμετέχουμε και στα πολιτιστικά δρόμενα και τη Σαντορίνη κάθε χρόνο κτλ. Mm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει πάρα πολλούς Σαντορινιούς και Μανιάτες στο Κερατσίνη και στο Πειραιά, έτσι, όλη η περιοχή. Mm. Και αναγκαστικά υπάρχουν πολλοί συλλογοί ανάλογα σε αυτό το ύφος. Και μας ενώνει ο πολιτισμός. Μην ξεχνάτε ότι και η Εκκλησία και ο αθλητισμός και ο πολιτισμός έχουν κοινό παράγοντα. Ασχολούμαστε, μεταδίδουμε τα δικά μας στοιχεία ο καθένας που αναλογούν στα παιδιά μας. Ασχολούμαστε με τα παιδιά μας. Και είναι μεγάλο πράγμα να ασχολείσαι με ένα παιδί, να βλέπεις το χαμόγελό του, ότι εισπράττει κάτι και το απολαμβάνει. Διπλή χαρά δικιά μας. Πολύ ωραία. Επομένως, εμείς θα τα πούμε τώρα την Κυριακή, 11 η ώρα στο Θέατρο Απόλλων, όπου θα χαρούμε όλες αυτές τις ομάδες, 7 ομάδες είναι ολικά. 7 συν και οι οικοδεσπότες εδώ, Λελίδων, 8 ομάδες. Σύρο, ναι. Απολαύσουμε 8. Λοιπόν μια χορευτική πανδεσία στο Θέατρο Απόλλων και σας ευχαριστώ. Και οι συλλόγοι δεν είναι και οποιοδήποτε, είναι συλλόγοι μεγάλοι, με μεγάλη δύναμη και από κόσμο που έχουν. Πολύ σοβαρή σε αυτό το έργο που κάνουν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί πιο πολλοί είμαστε από το Θέατρο του Αστράτου, από το Λύκειο Ελληνίδων. Είναι από σοβαρούς φορείς που έχουν βγει, χωροδασκάλοι. Και θα δείτε έτσι ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο έργο. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ που αγαπάτε το νησί μας και χωρίστε να μας δώσετε σώμα και ψυχή. Εμάς είναι χαρά μας. Εμάς είναι χαρά μας να γνωρίσουμε, να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Και θα είναι χαρά μας να ακούσετε κάθε χρόνο να παίρνουμε από εσάς την αγάπη για τον πολιτισμό. Μα κάνει να γίνει και θεσμός. Αυτό θα το δείξει η πορεία. Ναι. Έχουμε καλή επιτυχία και εσάς προσωπικά, κύριε Δρακόπουλε, και σε όλους τους συντελεστές της επιτυχία έρχεται τη στιγμή που έχουμε θετική ενέργεια όλοι μας. Mm. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και είναι δεδομένο. Ναι. Πάντα μπορεί να υπάρχουν πάντα στραβά πράγματα για να τα συναντήσουμε. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε. Όχι γιατί γίνεται αυτό. Πάμε στο επόμενο βήμα. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε, έτσι, ναι. Άρα θα πάνε όλα καλά. Ωραία. Επομένως, ραντεβού, φίλες και φίλοι, στο Θέατρο Απόλλων, Κυριακή 13 Μαρτίου. Να μην λείψει κανείς, να απολαύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν κοντά μας, να μας δείξουν πόσο πολύ αγαπάνε το νησί μας, τον πολιτισμό μας. Mm-hmm. Να είστε καλά, για χαρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Και εμείς ευχαριστούμε. Για χαρά σας.